λες, Ανδρέα, ο Μάκης θα γυρίσει στη Ρένα ή χωρίσανε τελειωτικά? Και πού να ξέρω εγώ, ρε πουλάκι, εδώ είναι ο Μάκης, ρώτα τον. Αυτό προσπαθώ να κάνω, αγάπη μου, αλλά πετάγεσαι συνέχεια. Καλά σου λέει, γυναίκα, ρε. Ω, ξυπνήσατε και δύο με νεύρα. Σταμάτα, ρε. Ξυπνήσατε με νεύρα. Σταμάτα εκεί πέρα. Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Αύριο θα φέρω ένα κρεβάτι από την αποθήκη και θα τακτοποιηθείς μια χαρά. Θεία μου, τώρα δεν χρειάζεται να φύγεις εγώ. Φοβάσαι μήπως κουραστώ? Όχι, θεία μου, αλλά... Σταμάτα αυτό το θεία μου. Το ξέρω ότι είμαι θεία σου εξαγχιστίας, αλλά είπαμε. Θα λες Μπέτι. Δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Α, γνωριζόμαστε, ε. Δεν με θυμάσαι. Έπρεπε. Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει πρέπει. Είναι πώς το αισθάνεται κανείς. Αν με βοηθούσατε κάποιος, γιατί είχα πέρασει ένα φοβερό αυτοκινηστικό ατύχημα και δεν με βοηθάει η μνήμη μου τελευταία. Σε πεθύμισα, Τίγρη. Κι εγώ. Γδύσου. Ορίστε. Γδύσου, να σου κάνω λίγο μασάζ, να χαλαρώσεις. Συγγνώμη, κύριε, γνωριζόμαστε. Αλίκη μου, τι είναι αυτά που λες τώρα, αλίκη μου. Σε παρακαλώ πολύ. Ειλικρινά, το έχετε παρακάνει. Έτσι είστε ενοχλητικός. Ούτε ξέρω πώς ξέρει το όνομά μου. Ρίξε κάτι στην πλάτη σου, αλίκη μου, αλίκη, σε παρακαλώ. Ωραία, αλίκη, σε συγχωρώ. Μόνο ένα πράγμα, σε παρακαλώ. Μην αργήσει να γυρίσει το βράδυ, αλίκη. Θα τρελαθώ, αλίκη, με φύγει. Πάμε να πιούμε ένα ποτό, ε. Κουράστηκες, Τίγρη μου? Όσο να πεις, είναι και από το πρωί στο πόδι. Κρίμα, εγώ τώρα έχω αρχίσει να ανεβαίνω. Ναι, αλλά αργίζει να ανέβεις στο μεταξύ, εγώ πέφτω και... Παρακαλώ, δύο σφινάκια μας δίνετε, ευχαριστώ. Τι με κοιτάς? Κοιτάω και σκέφτομαι τι θες εσύ μαζί μου, αυτά να ρωτιέμαι δηλαδή. Τα φράγκα, ήρθα για να σου φάω λεφτά. Έλα, σταμάτα, να μην λες αστεία. Αφού δεν μου έχεις δει ποτέ τίποτα. Ναι, αλλά έτσι δεν λένε όταν δουν μια μικρή κοπέλα με έναν όριμο άντρα? Εντάξει, έτσι λένε, αλλά τέλος πάντων. Δεν μου απάντησες, για λέγε. Στην αρχή ήταν μια κόντρα με τον Στέφανο. Μετά σκέφτηκα πως ήταν ωραία να έχω μια περιπετιούλα με έναν όριμο άντρα. Και μετά σε ερωτεύτηκα. Ναι, αλλά... πάμε να φύγουμε. Έλα, σε λίγο. Νομίζω ότι κοιτάζουν όλοι εμένα, κατάλαβες. Γιατί γελάς? Έλα, βρε Τίγρη μου, στο μυαλό σου είναι όλα. Κανένας δεν μας δίνει σημασία. Μήπως έχεις ενοχές? Για ποιο πράγμα? Α, δεν ξέρω. Ψάξε να το βρεις. Δεν πρόκειται να ψάξω τίποτα. Γιατί? Γιατί το συμπέρασμα θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου έτσι κι αλλιώς. Ακόμα δεν κοιμήθηκες? Όχι. Μέχρι πότε θα κάθεις εκεί πέρα σαν Βούδας? Ο Βούδας σκεφτόταν, εγώ δεν σκέφτομαι τίποτα. Το απόλυτο κενό. Λες αν αυτοκτονήσω να τον πονέσει? Έτσι φαντάζομαι. Ναι, αλλά εγώ δεν θα ζω για να το απολαύσω. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε πρέπει να βρω κάτι ενδιάμεσο. Μια απόπειρα αυτοκτονίας που δεν θα πετύχει. Α, αυτό είναι. Κοριτσάκι μου, θα τη βοηθήσει τη μανούλα σου. Α, αν δεν βοηθήσω τη μανούλα μου, και αν δεν βοηθήσω. Βέβαια είσαι λίγο τζαζ, αλλά τι να κάνω. Τι είναι αυτό το τζαζ, παιδί μου, καλό ή κακό? Εξαρτάται. Άλλες φορές είναι καλό και άλλες σου σπάει τα νεύρα. Τι έγινε, ρε? Έλα, κύριε Μάκη, άργησε. Σιγά, μωρέ, σιγά. Μια φορά άργησε, το κάνει θέμα. Ο... Λοιπόν, θα μπω κατευθείαν στο ζουμί. Έμπα. Μάκη, το σύμπαν καταστρέφεται. Οι φυσικοί νόμοι, η φυσική τάξη έχουν ανατραπεί τα πάντα. Καταστρέφομαι, Μάκη. Έχει μπροστά σου ένα ερείπιο κύτταρο. Κάτσε, ρε παιδί μου, δεν μου είπες ότι αυτή η φίλη σου θα σε βοηθήσει οικονομικά? Ωραία, αυτό είναι ένα φως στο βάθος του τούνελ. Τώρα όμως. Τι υπάρχει όμως? Η Αλίκη, ρε Μάκη. Τι έκανε η Αλίκη? Πώς να σου το πω, ρε Μάκη, θα σου το πω. Ναι. Θα πιάσει δουλειά. Έλα, ρε παιδί μου, έλα. Συντέλεια του κόσμου, σιγά, βρε. Όλες οι γυναίκες δουλεύουν τη σήμερα ημέρα. Και γι' αυτό δεν μπορεί να τις ελέγξει ο άντρας, ρε Μάκη. Διότι πάει στη δουλειά, τα φτιάχνει με καραγκιόζι και βγάζει τα μάτια της, ρε Μάκη. Ναι, γιατί για να βγάλει τα μάτια της πρέπει να πάει στη δουλειά, δεν μπορεί να τα βγάλει αλλού. Okay. Να σου πω, στο σπίτι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, υπάρχει ένα καθημερινό πρόγραμμα. Ξέρεις τις διαδρομές. Θα πάει, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ, μανάβικο, κομμωτήριο, άντε καμιά βόλτα στις βιτρίνες, το ελέγχει το πράγμα. Ενώ στη δουλειά
Άκου τώρα τι δουλειά ανέλαβε να κάνει. Παίρνει λέει τον πελάτη. Ναι, παντρεμένη γυναίκα θα παίρνει τον πελάτη. Τι τον παίρνει. Ναι, θα τον παίρνει και θα τον πηγαίνει. Α, θα τον πηγαίνει. Να του δείξει ναι, κάτι ναι. Βίλες. Ναι. Βίλες ίσως στην ερημιά. Ναι. Διότι στο Παγκράτη δεν φτιάχνουν βίλες έτσι. Σωστά. Μέσα στην ερημιά θα πηγαίνει, μέσα στις βίλες. Όπου μέσα στη βίλα ξέρω εγώ τι κάνει. Θα του δίνει τη βίλα ή θα του δίνει τίποτα άλλο μάκι. Βρε εσύ τη γυναίκα και στο μπουκάλι να τη βάλει κινδυνεύει από το φελόβρε. Και αυτό τώρα εμένα με παρηγορεί, κύριε. Γιατί εμένα με παρηγορεί όταν σκέφτομαι την άλλη. Τι να πω, ρε μάκι. Τίποτα να μην πει. Λοιπόν. Να δουλέψει αλήγη. Να δουλέψει. Βέβαια. Θα κάνει καλό και σε σένα και σε αυτήν. Λες ρε Μάκη. Ναι. Και να μην το λέγεις σε σκασίλα μου, διότι σαν πως μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Ηρέμησε, διότι θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Αλλά με πάρεις το ψηλό, διότι η φιλία μας τελειώνει εδώ. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν ξέρεις ότι εγώ είμαι τέρας ευαισθησίας. Μα επειδή είσαι τέρας το λέω. Ωραία. Λέγει. Λοιπόν, να. Σκέφτομαι να κάνω ένα δωράκι στην Άνση. Μη συνεχίσεις. Με τις ευχές μου έχεις την απόλυτη συγκατάθεσή μου να το κάνεις αγορά. Ναι, αλλά κοίταξε, είναι λίγο ακριβούτσικο αυτό. Δική σου είναι η τσέπη, ό,τι θέλεις την κάνεις. Κουβαρδά μου εσύ. Λοιπόν, Ανδρέα, ναι. Σκέφτομαι να της πάρω αυτοκινητάκι εκεί. Αυτοκινητάκι. Ναι, ναι. Ωραία, μην κάθεις στο κρύο για να περιμένει ταξί και τέτοια, καταλαβαίνεις. Σωστά. Δεν είναι μόνο το κρύο, είναι και η ζέστη και το νέφος το καλοκαίρι. Μην υποτιμάς το καλοκαίρι, μάκι. Θα έχει ερκοντήσιο. Θα έχει ερκοντήσιο. Λοιπόν. Εκείνη το ζήτησε. Ναι, όχι. Όχι. Εγώ το σκέφτηκα. Α. Το σκέφτηκα διότι λέω. Τα λεωφορεία να τρέχει από εδώ και από εκεί. Όχι. Συγκοινωνίες αυτές που έχουμε στην Ελλάδα. Απαράδεκτες συγκοινωνίες έχουμε, Μάκη. Έχουμε κάτι συγκοινωνίες. Φρικτές. Με δουλεύεις. Εγώ να δουλέψω το φίλο μου, ο αναμάρτητος πρόεδρος των Λίθων Βαλέτων. Εγώ έχω πάρει αυτοκινητάκια εγώ όταν ήμουν στα πάνω μου, Μάκη. Αν τα είχα τώρα θα είχα ανοίξει μάντρα. Θα έκανες καμιά δουλειά εδώ πέρα. Ενώ τώρα κάνω μπαρμπούτσα, αλλά Μάκη. Όχι, βρε παιδί μου, όχι, σταμάτα. Τέλος πάντων. Αρπάζομαι, Μάκη. Σταμάτα, βρε, ηρέμησε. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που με καταλαβαίνεις. Όχι απλώς σου καταλαβαίνω, είμαι στο μυαλό σου, Μάκη. Ναι. Διότι το μυαλό αυτό τι σκέφτεται τώρα. Για πες, βρε παιδί μου. Κάθεται και σκέφτεται αυτό το κολαράκι τη τη μεσούλα. Δεν δηλαδή. Θέλω λεπτομέρειες. Όχι, θέλω εγώ για να μπορέσουμε να δαγκώσουμε την καρδιά του προβλήματος. Τη μεσούλα, το λαιμουδάκι, το φυλάς και αυτή αναστενάζει. Μέσα όλες αυτές τις λεπτομέρειες, τσακ το μυαλό κάνει μια έτσι, πετάγεται έξω στο κρύο και σκέφτεται. Λέει αυτός ο πισινούλης της Νάνσης, γιατί να ξεπαγιάζει με τις καταιγίδες, με στο βαρύ χειμώνα της Αθήνας, έτσι. Γιατί ενώ εγώ κάθομαι και έχω όλα τα κομφόρ στο αυτοκίνητό μου. Καλά, μπορεί να πήγες μέσω ημιτού περιφερειακά έτσι, αλλά έφτασες στην καρδιά του προβλήματος. Ότι την έχω πληρώσει την καρδιά του προβλήματος, αγαπητέ μου φίλε Μάκη, μετρητά, γραμμάτια και επιταγάς. Ακάλυπτας. Ακάλυπτας ή καλυμμένας είναι επιταγάς. Επιταγάς. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη πλευρά του ζητήματος, την οποία δεν θα φωτίσουμε σήμερα, θα το αποφύγουμε. Δεν με κατάλαβες, θα τη φωτίσουμε. Διότι εγώ θέλω να το δω το θέμα σφαιρικά και θα τη φωτίσουμε τώρα. Το σφαιρικά σας μάρανε, κακομοίρη. Με λες κακομοίρη, παρακαλώ. Νιώθω ότι δεν ελέγχω την κατάσταση. Ωραία, να στη φωτίσω ρε την άλλη πλευρά. Παρακαλώ. Η άλλη πλευρά είναι ότι η Νάνση εντελώς αυθόρμητα ναι. Βγάζει κάτι αναστεναγμούς και πού, δηλαδή κάθε ναι. Μέρα σου θυμίζει ότι πόσο θα χρειαζόταν ένα αυτοκινητάκι. Η Νάνση δεν μου είπε ποτέ τέτοιο πράγμα. Μόνος το σκέφτηκες. Ακριβώς, μόνος μου το σκέφτηκε. Μα κοίτα με στα μάτια. Λες ψέματα. Εντάξει. Αγόρι. Ψέματα λέει. Αλλά η Νάνση δεν μου ζήτησε ποτέ να της πάρω αυτοκίνητο. Α, ήρθε το Άγιο Πνεύμα μετά. Κάθισε εδώ στο σβέρκο σου και σου είπε Μάκη, πάρε μωρέ ένα αυτοκινητάκι στην Νάνση. Έτσι έγινε. Όχι, ρε, όχι, ρε. Όχι. Απλώς μια μέρα εκεί πέρα ήταν ένα κουμπαρά που έβαζε κάτι λεφτά. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει, θα μαζεύω, μπορεί κάποια στιγμή να αποκτήσω κι εγώ αυτοκίνητο. Σωστό. Ναι, έτσι. Τι είναι τώρα ένα αυτοκίνητο, πες ότι είναι ένα λουλούδι. Με τέσσερις ρόδες και ρεζέρβα στο παπαγκάζι. Τέλος πάντων, τι λες τώρα, βρε, άχρηστε. Πίστηκες άπιστε, Θωμά. Πίστην απολύτως και γι' αυτό θα είμαι λακωνικός. Να ακούω. Να πω το λακωνικό. Ναι. Η Νάνση είναι γάτα. Σταμάτα, βρε, που είναι γάτα, βρε. Δεν υπάρχει συμφέρον, βρε, ανάμεσα στην Νάνση και σε μένα. Εδώ σκεφτήκαμε να ζήσουμε μαζί, βρε. Να συμπληρώσω κάτι επιγραμματικό. Ναι. Γάτα είναι η Νάνση. Καλημέρα. Ναι. Πω, Νικολάτη. Ξέρεις τι μου τη δίνει πιο πολύ από όλα στις γυναίκες. Εγώ είμαι βράχος. Εμένα δεν μου τη δίνει τίποτα. Μα είναι εντελώς απρόβλεπτος. Ναι, εμένα πάλι αυτό με εγωιτεύει. Μα αφού σου λέω, χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να πετύχουν το βρώμικο του σκοπό. Α, αυτό εγώ το βρίσκω συναρπαστικό να πω. Εσύ σήμερα θα με τρελάνε. Μερικοί άνθρωποι δεν αντέχουν διαφωνία. Γεια σου, Νίκο. Ανανεωμένη σας βρίσκω σήμερα. Κοιμήθηκα, ξεκουράστηκα λίγο. Το παν στον άνθρωπο είναι ο ύπνος. Όταν το σώμα παραδίδεται στην αγκαλιά του Μορφέα. Ποιος είναι αυτός? Αχ, κυρία Μπέτη, με απογοητεύετε, δεν γνωρίζετε μυθολογία. Ο Μορφέας είναι το... ένα μυθικό. Ένα μέτριο. Μάλιστα, σήμερα όλοι μου τις πάνε. Τι κάνει ο συγγραφέας μας?
Κυνηγάει καινούριες ιδέες. Η θεία πώς ξεκίνησε τη μέρα της? Τι μούτρα είναι αυτά. Εγώ φιλοξενώ τον ανιψιό σου και αντί να με ευχαριστήσεις, άρχισες τις γκρινιές. Πραγματικά μου έκανε έκπληξη η ευκολία με την οποία τον κάλεσα στο σπίτι. Έλα, μωρέ, μικρό παιδί είναι, να το αφήσουμε μόνο του στην Αθήνα. Μικρό παιδί, 2 μέτρα μαντράχαλος. Ναι, αλλά η ηλικία του άβγαλτος είναι ακόμα. Μα και εσύ ανέλαβες να τον ξεβγάλεις. Δεν ντρέπεσαι. Ζηλεύεις τον ανιψιό σου. Εμένα γιατί δεν με κάλεσες στο σπίτι? Και πού να σε βάλω, Ρένο, στην κρεβατοκάμερα δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω αν θέλω να ξαναρχίσουμε. Α, δεν ξέρεις. Όχι. Βλέπεις, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τι άλλαξε? Εσύ είσαι τώρα ένας επιτυχημένος συγγραφέας, έχεις θαυμάστριες, εγώ είμαι μια συνηθισμένη γυναίκα, δεν ξέρω αν κολλάμε. Ναι, δεν τα πιστεύεις. Αυτά που λες με δουλεύεις. Γιατί? Το βιβλίο σου δεν έχει κάνει 11 εκδόσεις. Ναι, αλλά εσύ ξέρεις ότι δεν είναι εντελώς δικό μου. Το αποτέλεσμα μετράει. Νίκο, να σου πω. Μάλιστα. Τι βλέπεις όταν έρχεται εδώ ο Ρένος? Α, τίποτα κύριε Μπέτη, τίποτα το επιλείψιμο. Δεν εννοώ αυτό. Δεν βλέπεις ένα επιτυχημένο άνθρωπο? Α, επιτυχημένο βλέπω βεβαίως. Ακόμα και ο τρόπος που παραγγέλνει τον καφέ του ο κύριος Ρένος έχει τον αέρα του επιτυχημένου. Μου λέει όταν μπαίνει, έναν καφέ για επιτυχημένους, σε παρακαλώ. Βλέπεις, παραγγέλνεις καφέ για επιτυχημένους. Νίκο, σε παρακαλώ, μας αφήνεις μόνος? Μάλιστα, τι πει πελατεία. Θέλω να ξέρεις ότι δεν έπρεπε να βάλεις τον ανιψιό μου μέσα στο παιχνίδι μας. Καλά, δεν τρέπεσαι? Η αδερφή σου μου έχει φερθεί καταπληκτικά και είπα να της κάνω κι εγώ μια χάρη, να της το ανταποδώσω. Έχεις πολύ βρώμικο μυαλό. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Καλά, με συγχωρείς. Δεν ξέρω κι εγώ τι έπαθα. Εγώ ξέρω. Ζήλια. Μπορεί. Μπορεί να έχεις δίκιο. Έχω. Τι μου είπες, βρεπέρα, βρεπουλάκι, μετά από τόσα χρόνια που περάσαν, πώς με βρήκες? Καταπληκτικό. Με τον Μακαρίτη, τον άντρα μου, ποτέ δεν ένιωσε έτσι. Ποτέ, Ντρεπόμουν να αφαιθώ. Ενώ με σένα νιώθω χαλαρή, ελεύθερη, αθήνομαι. Σκασίλα μου, τι δεν σκεφτείς για μένα? Τι να σκεφτώ εγώ, βρεπουλάκι μου, εγώ τα καλύτερα, τις καλύτερες σκέψεις κάνω για σένα. Με τη δουλειά τι θα κάνεις? Βέβαια, εγώ δεν ήθελα να φέρω τέτοιο ζήτημα στη συζήτησή μας, αλλά μια και ρωτάς, πρέπει να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σου κρύψω. Με τη δουλειά έχω ορισμένα προβλήματα. Τι είδους προβλήματα? Δεν πρόλαβα να σου το πω και όλα στην άλλη φορά, αλλά είμαι λίγο... Πώς να σου το πω, βρεπουλάκι μου? Είμαι λίγο παντρεμένος. Α! Ναι. Και φοβάσαι μην τυχόν και η γυναίκα σου ανακαλύψει τη σχέση, ναι? Όχι, απλώς δεν μπορώ να λείψω και να την αφήσω πάρα πολύ καιρό. Πάσχει από μια σπάνια πάθηση, μια αναπηρία έχει, πάρα πολύ σπάνια. Αχ, και... τι κρίμα. Κρίμα, ναι. Και έτσι δεν μπορώ να λείψω για καιρό. Ναι, ναι. Κοίτα, ναι. Έχω να σου δώσω κάτι. Ναι, τι? Ένα δωράκι. Τι δωράκι? Για κοίτα. Για τις μοναδικές στιγμές που μου χάρισες. Α, τι είναι αυτό, ρε βέρε? Αυτό είναι χρυσό ρολόι, ρε. Να σου πω. Αυτό είναι πολύ ακριβό. Έλα, μωρέ. Ο άντρας μου είχε καμιά δεκαριά από αυτό. Σιγά τώρα. Βέβαια, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Γιατί? Δεν μπορώ να το δεχτώ, τουλάχιστον. Είναι δεν μ' αρχίσει εγώ. Μέχρι τώρα, σε όλη μου τη ζωή, εγώ έκανα δώρο σε γυναίκα. Αχ, το θυμάμαι. Βλέπεις? Το θυμάμαι. Και εμένα μου είχες χαρίσει σε καρπίτσα. Ναι. Βλέπεις λοιπόν, πώς τώρα εγώ θα πάρω αυτό το. Ελά, Ανδρέα, μωρό μου, τώρα εγώ έχω τα χρήματα. Και από ό,τι κατάλαβα, εσύ δεν έχεις το κούλι. Τι εννοείς? Με συνταράζεις τώρα, δηλαδή? Εννοείς ότι φαίνεται? Ναι, φαίνεται από μακριά. Βέβαια, αυτό είναι το χειρότερο που έχω ακούσει. Με έχουν πει απατεώνα, με έχουν πει ακάλυπτο, με λένε συνέχεια. Άσωτο. Έλα, διάφορα τρομερά πράγματα. Μπατήρε δεν με είπε κανείς ποτέ, Βέρα. Ανδρέα, εσύ είσαι άρχοντας. Άφραγκοσμένο, αλλά άρχοντας. Άρχοντας λες, αλλά βάζεις και τον πατήρι στη μέση, ρε Βέρα. Μόνο που. Τι? Κρίμα, κρίμα να είσαι παντρεμένος. Κάτσε, συγγνώμη, αφού το προσδιορίσα το παντρεμένο σου, είπα λίγο παντρεμένος. Ναι, αλλά αν είχες πάρει διαζύγιο, ναι, τώρα δεν θα είχες κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλα θα στάλυνα. Και τώρα δεν μπορείς να μου τα λύσεις? Επειδή υπάρχει ο λίγος γάμος, Βέρα. Κάτσε, δεν σκέφτεσαι σωστά. Να σου το εξηγήσω. Κοίταξε, το πάνω είναι η χημεία των σωμάτων, των δύο ψυχών που ενώνονται. Ας πούμε, δεν είναι τι υπάρχει ανάμεσά τους, αλλά πώς είναι δύο άνθρωποι που είναι μαζί. Παραδείγματος χάρη, εγώ μαζί σου, παρόλο αυτό το λίγο γάμο που υπάρχει, αισθάνομαι υπέροχα. Ναι. Εσύ? Κι εγώ. Και εσύ. Ωραία. Βλέπεις λοιπόν ότι παρόλη την ύπαρξη αυτού του ολίγου γάμου, δεν μας εμποδίζει τίποτα το να αισθανόμαστε ωραία. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Έτσι. Γιατί λοιπόν η ύπαρξη αυτού του ελάχιστου, του ολιγιστότατου του γάμου, ας πούμε, να εμποδίσει την επίλυση άλλων δευτερευόντων προβλημάτων. Κατάλαβες? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί? Εδώ μιλάμε για χρήματα και μάλιστα για αρκετά χρήματα. Αρκετά, όπως λες και εσύ. Όχι πολλά, αρκετά. Κάποια αρκετά. Για πόσα δηλαδή μιλάμε?
40, αλλά με 30 εγώ ξελασπώνω, δεν έχω πρόβλημα. Αχ, μωρέ, Αντρέα, τι φτηνός που είσαι, με απογοήτευσες. Εκατομμύρια, Βέρα. Άντε, μωρέ, Αντρέα, εγώ νομίζω ότι χρωστάς πολλά. Πολλά, δεν σου φαίνονται πολλά αυτά. Να σου, εφόσον τα βρίσκεις λίγα, θα μου τα δώσεις. Όχι, δεν θα τα δώσω. Γιατί, ρε, Βέρα. Γιατί σε ψιλικατζείς και με νευριάζεις. Τι εννοείς, ρε, Βέρα, πού πας, Βέρα. Φεύγω, μωρέ, Αντρέα, εσύ δεν είσαι για πολλά. Ξεφτύλα, ακάλυπτε πολύ μεγάλη ξεφτύλα νιώθω τώρα. Λοιπόν, όταν σε χρειαστώ θα σου τηλεφωνήσω. Κάτσε ρε Βέρα ρε πουλάκι, μου δίνεις εδώ, μου πετάς τα χρυσά ρολόγια. Για ποιον με πέρασε δηλαδή, τι είμαι εγώ, εργάτης? Χαμάλης. Τι γίνεται? Είναι το τέλος του κόσμου αυτό? Είναι. Πάμε τίγρη. Θα δεις. Πολύ παράξενος εσύ σήμερα. Καλημέρα, τι κάνουμε, το δόντι πώς πάει? Δόξα τω Θεώ, καλά. Ωραία. Σε πήρα τηλέφωνο, η κυρία είναι ιδιοκτήτρια. Ναι. Ποια ιδιοκτήτρια? Ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου. Συγγνώμη, κάποιο λάθος κάνετε, εγώ δεν έχω ούτε πατίνι. Ναι, αλλά από σήμερα θα έχεις όμως. Τι λες, τίγρη μου, τι κόλπα είναι αυτά? Έλα τώρα, με κάνεις ρόμπο στον άνθρωπο, είπα να σου κάνω ένα δωράκι. Αλλά εμένα δεν με ρώτησες. Ναι, αλλά στα δώρα δεν ρωτάνε ποτέ. Ελάτε. Είναι ό,τι πιο κομψό και πιο ερωτικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Κοιτάξτε γραμμές, κοιτάξτε καμπύλες, κοιτάξτε αρμονία. Είναι το ιδανικό δώρο που θα κάνει ένας άντρας σε μια γυναίκα για να θυμάται τις όμορφες στιγμές που περάσανε μαζί. Παρακαλώ, τα κλειδιά είναι στο τιμόνι. Αυτό δεν θα σας συγχωρήσω ποτέ. Μην ανησυχείς. Μπορείς το πάρει μια βόλτα, θα σε συγχωρήσει. Αυτό φοβάμαι. Χαιρετώ τον μέγιστο φίλο και τον εκλεκτό επιστήμονα. Σε τι είμαι επιστήμονα, Νίκο, σε τι είμαι? Διδάκτορ της ερωτικής τέχνης, προφέσορ. Μπαρμπούτσα λέει με Νίκο. Σήμερα μόνο το χρήμα μετράει. Φράγκα. Όχι. Τέχνη. Ποια τέχνη, ρε. Άμα έχεις φράγκα σήμερα, γίνεσαι ό,τι θες. Μέγιστος καλλιτέχνης, έξυπνος, ακροβάτης θέλει. Τι θες να γίνεις, εραστής, κατακτητής. Τα πάντα, ιδιοφυΐα μπορεί να γίνεις. Όχι όλοι. Όχι όλοι, ωραία. Υπάρχει και μία μειοψηφία τούβλων. Τι να κάνουμε. Διαπιστώνω ότι είσαι λίγο πεσμένος σήμερα ή κανένας. Πεσμένος. Ανάσκελα είμαι, Νίκο. Ανάσκελα. Νίκο. Πάρσκε, Νίκο. Θα σου εξομολογηθώ κάτι, αλλά θέλω να μην μεταξύπλασω. Συζητάμε τώρα, αν θες να ξεχάσω και το όνομά σου, το ξεχνάω τώρα επί το όνομά μου να το συγκρατήσει για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Εγώ, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, στο θέμα γυναίκα έχω πάντα το πάνω χέρι. Ηλίου φαϊνότερο, αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Το ξέρουμε καλύτερα από το ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Επειδή το έθεσες πολύ σωστά και επιστημονικά, να σου πω και τα στατιστικά μου να καταλάβεις. Υπολογίζεται, συντηρητικά υπολογίζεται, ότι ένα 75% περίπου είναι θύματά μου, Νίκο. Ξέρετε, το άλλο 25%. Καψούρες. Σωστό. Έτσι. Και έρχομαι τώρα από μέσα για να σου εξηγήσω πώς μπαίνει μέσα στην υπόθεση το άτιμο, το καταραμένο, το βρώμικο, το χρήμα. Εμφανίζεται ξαφνικά ένα παλαιό μου θύμα, η οποία υπήρξε αεροσυνοδός. Οριωτάτη σημειώνω. Μανάρι μου, ναι. Τότε εγώ διέθετα μία Πόρσε, λευκή. Μόλις έσκαγα μούρι στο αεροδρόμιο, Νίκο, γινόταν το έλα να δεις. Σκοτωνόντουσαν, πιάθαμε πρωτοπάρι, καταλαβαίνεις. Για να μην στα προλογώ, εν τέλει με πρωτοπήραν όλες. Τα φράγκα που είπες έρχονται, δεν βλέπω τα φράγκα. Μην προτρέχεις, ρε Νίκο. Σου κάνω μια εισαγωγή για να σε βάλω μια ιστορική αναδρομή. Πώς θα μπει στο θέμα, έτσι, ουρανοκατέβατος. Παρακαλώ, πήρε για έναν καφέ, ήθελα. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε με. Καφέ, κύριε. Αφού συζητάμε, βλέπεις, ρε πουλάκι μου, είναι ώρα για καφέ, αυτή καταρχήν θα συμπειράξω το μάκι. Άντε, πήρε. Λοιπόν, τα φράγκα, περίμενε, μην προτρέχεις. Εγώ τότε, όπως καταλαβαίνεις, ήμουν ο ρυθμιστής. Όλα αυτά τα κοριτσάκια εκεί, τα συμπαμένα. Τις είχα, ας πούμε, έλα εδώ, φύγε εσύ, κάτσε σήκω, έλα, δεν μ' αρέσει φούστα, σου ξαναφύγε, ξαναέλα, καταλαβαίνεις. Τώρα όμως που αλλάζουν οι εποχές, το σύμπαν καταραίει γύρω μας, Νίκο, τι γίνεται? Γίνονται όλα ανάποδα. Το παλαιό θύμα εμφανίζεται μέσα στο δολάριο, ματσωμένο, φρικτά, καθότι χειρά άραβα.
χείρο άραβα. Ακριβώς. Πολύ ωραίο επάγγελμα. Και το άραβα σκέτο καλό. Όχι, όχι, το χείρο άραβα. Με εξητάρει περισσότερο, λέγει. Νίκο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι έρχονται τα πάνω κάτω. Ναι. Καταλαβαίνεις, εκεί που τις έκανα εγώ δώρα. Νίκο, Νίκο, ας μείνει μεταξύ μας. Μου κάνει τώρα αυτή, Νίκο. Εκεί που κανόνιζα εγώ τα ραντεβού, ρε Νίκο. Ναι. Τα κανονίζει αυτή. Του καταλαβαίνεις, εκεί που έλεγα εγώ, σήκω, έλα, φύγε, κάτσε, σε παρακαλώ, κάνε με εκεί. Τώρα μου τα κάνει αυτή και εγώ κάθομαι έτσι σαν την κότα. Και τι να πω, τολμώ να πω, διότι και ωραιοτάτη είναι και μέσα στα φράγκα ματσωμένη στο δολάρι ο Νίκο και μπορεί να έχει οποιοδήποτε θέλει. Και τι μας είναι, ο αντικειμενικός σκοπός ποιος είναι, τα φράγκα ή το σεξ. Μα τι είναι αυτά, αυτά είναι στοιχειώδη, ρε Νίκο. Σεξ υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το δράμα μας ποιο είναι, ότι αντεστράφησαν οι ρόλοι. Ακριβώς, Νίκο. Ακριβώς. Αυτό είναι πρόβλημα. Μέγιστο, μέγιστο πρόβλημα. Διότι πάνω στην κουβέντα μου λέει η ωραιοτάτη αυτή κυρία Περίσο, μιλούμε τόση ώρα. Πόσα μου λέει εντέλει ρε ακάλυπτε χρωστάς, ας πούμε, να σε καθαρίσουμε. Τι της είπες. Τι της λέω εγώ, της λέω μια σαραντάρα. Σαραντάρα. Ναι. Και τι μου απάντησε. Της φαίνηκαν πολλά. Τι της φαίνηκαν, λίγα της φαίνηκαν ρε Νίκο, λίγα, Νίκο, Νίκο. Με πέρασε για ψιλικατζή και ξενέρωσε η γυναίκα. Τι λέει ρε, λάθος εκτίμηση. Λάθος. Τη χειρότερη εκτίμηση έκανα, Νίκο, γι' αυτό σου λέω σε οικετεύω. Mm. Φτιάξε μου κάτι δυνατό να πιω, να μεθύσουμε, Νίκο, να μεθύσουμε. Και αυτούς με τους καφέδες τους αναλαμβάνω όλους εγώ. Πήγαινε, πήγαινε. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Καλημέρα, παιδί μου. Αχ, κύριε Μάκη, πού είστε? Πρέπει να πάρετε αμέσως τηλέφωνο σπίτι σας. Γιατί τι έγινε? Η γυναίκα σας, η Ρένα. Τι έπαθε? Δεν ξέρω, με πήρε η Κωνσταντίνα τηλέφωνο και μου είπε ότι η μαμά δεν είναι καθόλου καλά. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. Είναι καλά? Όχι. Έλα, Χριστέ και πάνω, γιατί? Δεν πιστεύω. Έλα, Κωνσταντίνα. Ναι, συγγνώμη, το ξέρω ότι είστε Κωνσταντίνα. Άνδρας είστε, ναι, έτσι νομίζουν πολλοί άλλωστε, αλλά δεν... Συγγνώμη, συγγνώμη κύριε, λάθος κάναμε, λάθος, το ξέρετε τι θα πει λάθος, λάθος! Άντε γιατί... Ναι. Πάλι εσείς! Δεν το πιστεύω! Αυτό δεν... Κύριε, φόρησε μου, σε παρακαλώ, στον Κωνσταντίνα. Ναι, Κωνσταντίνα. Έλα, πάρ' τον πατέρα σου. Πώς το πιες με τον πρώτος. Ναι, έλα, Κωνσταντίνα, τι έγινε, παιδί μου? Η μαμά! Τι έπαθε η μαμά? Μίλα, παιδάκι μου, τη χάνουμε! Όχι ακόμα! Θα τη χάσουμε? Είναι στα χέρια του Θεού, είπε ο γιατρός. Στα χέρια του Θεού? Πού την έχουνε, παιδί μου? Στο σπίτι! Καλά, στο σπίτι και είναι στα χέρια του Θεού. Πώς, δεν υπήρχε ένα νοσοκομείο να πάτε? Ο γιατρός είπε να μην μετακινηθεί. Έτσι είπε ο γιατρός, να μην μετακινηθείτε καθόλου. Μάλιστα, έρχομαι αμέσως. Ωραία. Άντε, άντε τώρα, πήγαινε εσύ να ξαπλώσεις. Άντε, γιατί έρχεται. Άου, να σου πω, κοριτσόρο μου εσύ, εσύ είσαι παιδί. Να σου πω, αν δεν το γεμίσω εγώ ενοχές, να μην με λένε Ρένα. Είναι, παιδί μου, λέγε. Μη φωνάζει, μη φωνάζει, έχει ξαπλώσει τώρα, να πάβεται. Πρέπει να την πάμε στο νοσοκομείο, ε. Ο γιατρός είπε ότι δεν χρειάζεται. Καλά, προηγουμένως είπε ότι είναι στο χέρι του Θεού. Τώρα δεν την πάμε στο νοσοκομείο. Τι είναι αυτός, γιατρός είναι? Δεν είπε ο γιατρός τέτοιο πράγμα. Και ποιος το είπε? Εσύ θα μου πεις τι είπε ο γιατρός. Εσύ ήσουν απόν όταν έγινε η απόπειρα. Ποια απόπειρα, παιδί μου, πήγε να σκοτώσει τη μάνα σου? Όχι, η μαμά πήγε να αυτοκτονήσει. Αλλά το χέρι του Θεού την έσωσε. Γιατί όπως λέει ο γιατρός, όλοι είμαστε στα χέρια του Θεού. Τι έκανε, παιδί μου, πήρε χάπια? Όχι, πήρε φορά και χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο. Σαν το κρυάρι. Σαν ελαφίνα. Ήθελε να τσακίσει τα κερατά της. Αυτό μου είπε δηλαδή κάποια στιγμή που συνήλθε. Κωνσταντίνα μου με ρώτησε. Έχω ακόμη κέρατα. Δεν έχει. Αν θες τη γνώμη μου, η γυναίκα βάρεσε μπιέλες. Νόμιζε πως είχε κέρατα. Δεν θέλει και πολύ ο άνθρωπος να τρελαθεί. Μια ιδέα είναι όλα. Ρένα μου, τι σου έκανα, τι σου έκανα. Πρόσεχε, πρόσεχε. Ο γιατρός είπε να την αφήσουμε να ξεκουραστεί. Ξέρω, παιδί μου, ξέρω. Ρένα μου, Ρένα μου, τι πήγα να σου κάνω, άχριστος, τι πήγα να σου κάνω. Μα και εσύ, βρε παιδάκι μου, να χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο σαν το κρυάρι, ε. Αν πάθαινες τίποτα εγώ, τι θα γινόμουν, μπορείς να μου πεις? Θα πέθαινα. Καλά θα πάθαινες. Μην της μιλάς, δεν σ' ακούει. Κοριτσάκι μου, τι πήγαμε να πάθουμε, πήγαμε να χάσουμε τη μαμά. Και όλα αυτά γιατί ο μπαμπάς μας βγήκε ρωτήνος. Έλα τώρα, σταμάτα κι εσύ, σταμάτα. Τι ήμουν εγώ, ε. Ιατρείο, σπίτι, γιατρείο.
Εντάξει, βρέθηκε αυτό το κορίτσι στο δρόμο. Που κακό χρόνο να έχει. Τι είπες, παιδί μου? Λέει διάφορα. Ο γιατρός είπε ότι μπορεί να της αφήσει και κουσούρι. Έτσι είπε. Ναι. Ποιος είναι ο γιατρός? Ο γιατρός είναι ο γιατρός. Καλά, είπα εγώ ότι δεν είναι ο γιατρός. Πώς τον λένε, δεν έχει όνομα αυτός ο γιατρός, παιδί μου? Πώς δεν έχει? Πώς τον λένε? Τσαμπερδόνης λέγεται. Καλά, να τον πάρω τηλέφωνο να μιλήσουμε. Να τον πάρεις, να στα πει και σένα. Ναι, μου δώσει το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο του γιατρού. Του γιατρού, βέβαια. Ναι. Τι είναι, Ρένα μου? Τι είναι? Μάκης. Τι είναι, Ρένα μου? Ήρθες, Μάκης. Επειδή είμαι εγώ εδώ, είμαι δίπλα σου. Πάντα είμαι δίπλα σου. Ποια είναι αυτή, Μάκης? Κωνσταντίνα είναι. Κωνσταντίνα. Η κόρη μας, το καμάρι μας. Τώρα αυτό το τελευταίο παίζεται. Ο Μάκης μου δεν είσαι? Ναι, παιδί μου, Μάκης είμαι. Και αυτή ποια είναι? Μα σου είπα ότι είναι η κόρη μας, η Κωνσταντίνα. Και για να έχουμε κόρη, πάει να πει ότι είμαστε παντρεμένοι, Μάκης μου. Μα και βέβαια είμαστε παντρεμένοι. Καλά, εγώ δεν το θυμάμαι. Εσύ το θυμάσαι, Μάκης μου? Ναι, το θυμάμαι. Πάντα. Ξεχνιόνται αυτά τα πράγματα. Μάκης μου, άμα το θυμάσαι πάντα εγώ, γιατί έσπασα το κεφάλι μου στον τοίχο? Τώρα τι της λένε? Τι να σου πω τώρα, κι εγώ γιατρός είμαι. Μάκης μου, πού πας? Κάτσε, να μιλήσουμε, Μάκης. Να τηλεφωνήσω του γιατρού. Κάτσε, όχι, Μάκης μου, κάτσε. Διώξτε την αυτή. Ποια να διώξω? Αυτή είναι αυτή. Η κόρη μας, σου είπα. Την έκανες με την άλλη, Μάκης μου? Ποια άλλη? Μαζί είμαστε παντρεμένοι. Εσένα έχω παντρευτεί, είναι παιδί μας. Καλά, Μάκης μου, δεν υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή σου? Τώρα τι λένε? Άρρωστη γυναίκα είναι, πες της ότι δεν υπάρχει. Ρένα μου, δεν υπάρχει, παιδί μου, άλλη γυναίκα. Αφού, αγάπη μου, δεν υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή σου, εγώ γιατί έσπασα το κεφάλι μου στον τοίχο? Άντε πάλι αυτή η απορία. Τι είπες, αγάπη μου? Τίποτα, λέω ότι δεν το έσπασες εσύ το κεφάλι στον τοίχο. Τότε? Ο τοίχος έπεσε πάνω σου, χαρά μου. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει και έτσι. Have you ever fucked on cocaine? Γεια σου, Λουκουμάκη μου. Γεια σου, Λουκουμάκη μου, γεια σου. Έλα. Δεν το πιστεύω τώρα, αυτό δεν θα με ρωτήσεις πώς πήγα σήμερα πρώτη μέρα στη δουλειά? Δεν θα σε ρωτήσω, όχι. Σκασίλα. Σκασίλα μου και εμένα δύο φορές. Ωραία, εντάξει, θα σε ρωτήσω. Πώς πήγες, Λουκουμάκη μου, αλήθεια, στη δουλειά πρώτη μέρα σήμερα? Δεν σου λέω, αφού δεν σε νοιάζει. Όχι, με νοιάζει. Να μου πεις, παρακαλώ, πώς πήγες? Υπέροχα. Ο Μάριος είπε ότι οι πελάτες έμειναν γοητευμένοι μαζί μου. Ο Μάριος το είπε αυτό? Ναι, του είπα ότι είμαι πολύ έξυπνη, πολύ εξυπηρετική, πολύ ευγενική. Οι πελάτες θα είπαν αυτά στο Μάριο? Ναι. Δηλαδή οι πελάτες την πρώτη μέρα στη δουλειά πήγαν και είπαν στο Μάριο όλα αυτά τα καλά λόγια για τη γυναικούλα μου. Τι σου λέω? Και ποιος είναι ο Μάριος? Γαμώ το κερατό μου, ποιος είναι? Ο διευθυντής μου, Λουκουμάκη μου. Ποιος διευθυντής? Αυτό το σύγχαμα ο ασκημομούρης που του τρέχαν τα σάλια όταν τρώγατε? Όχι, του τρέχαν τα σάλια του ανθρώπου. Του τρέχανε. Δεν του τρέχανε καθόλου. Εντάξει, του αρέσω, ρε παιδί μου, αυτό είναι όλο. Αλλά άμα θες να ξέρεις, ο Μάριος πάνω απ' όλα βάζει τη δουλειά. Άμα δεν του κάνεις τη δουλειά, του γίνεται άλλος άνθρωπος. Άλλος Μάριος δηλαδή? Πες το και έτσι. Έχουμε δύο Μάριους δηλαδή, συσκευασία ενός εδώ τώρα, έτσι. Αλλά δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί ο Μάριος, ας πούμε, που είναι με τη γυναικούλα μου στη δουλειά διευθυντής της, είναι ο Μάριος που του κάνει τη δουλειά. Εμείς όμως εδώ, ο Αντρούλης της γυναικούλας μου, θα του σπάσουμε το κεφάλι του Μάριου να γίνει ο άλλος Μάριος που δεν του κάνει τη δουλειά. Εντάξει. Εντάξει, κάντο. Θα το κάνω. Κάντο, αγάπη μου, απλώς τότε και εσύ θα γίνεις ο άλλος Ανδρέας. Που δεν κάνει για σύζυγος και που τον παράτησε η γυναικούλα του. Ο κακός δηλαδή, Ανδρέας. Ο κακός Ανδρέας, εγώ θα γίνω ο κακός. Ο κακός, εντάξει, θα γίνω ο κακός. Ο κακός, ξέρεις τι έκανε όμως σήμερα, για χάρη σου. Τι έκανε ο κακός? Έφτισε ένα πακτολό δολαρίων. Τι έφτισες, αγάπη μου? Σήμερα. Ένα πακτολό πέτρο δολαρίων. Χάσαμε εμείς σήμερα τέτοια ευκαιρία. Τι χάσαμε, πάει, τελείωσε. Κρίμα. Τι να κάνω, τι να κάνω. Σ' αγαπάω, μ' ακούς? Πού είσαι? Εδώ είναι. Να μ' αγαπάς λιγότερο. Έλα, εγώ είμαι. Μ' ακούς? Έλα, σ' ακούω. Γιατί μιλάς σιγά? Είμαι στο σπίτι μου. Στο σπίτι σου? Η Ρένα έκανε απόπειρα. Να σε σκοτώσει?
Όχι, παιδί, με έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Κατάλαβα. Το γνωστό παραμύθι. Γιατί παραμύθι? Να χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο. Αναγνωρίζει το παιδί της. Κρίμα. Ναι, 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 η καημένη. Λέω κρίμα γιατί σε περίμενα. Τέλος πάντων, βρε Τίγρη. Θα πάρω κι εγώ το καινούριο αυτοκίνητο που μου χάρισες και θα πάω να φουντάρω σε κανένα γκρεμό. Ναι, αλλά μην αυτοκτονείτε τώρα όλες μαζί. Για το όνομα του Θεού, μία-μία. Όλες μαζί δεν θα το αντέξω. Και τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Κοίτα να δεις πάθη που δημιουργώ σε αυτή την ηλικία, δεν το πιστεύω. Τι είπες? Τίποτα, τίποτα. Συγκρατήσου, μικρή, συγκρατήσου. Εντάξει, να μ' αγαπάς, παιδί μου, να μ' αγαπάς, δεν λέω. Αλλά πιο κρατημένα λίγο, πιο κρατημένα, γιατί έχουμε χάσει τον έλεγχο. Τι κάνει τώρα? Κοιμάται. Κατάλαβα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, ε. Εντάξει, καληνύχτα. Καληνύχτα. Άρε, βλάκα, σε κοροϊδεύει. Σιγά μην έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Ήθελα να ξέρω, αφού οι άντρες είναι τόσο βλάκες, πώς καταφέρουν και μας ρίχνουνε. Τελικά τι γίνεται με σένα και το θείο? Έχουμε κάποια προβληματάκια μικρά. Τι προβλήματα? Από τότε που ο Ρένος πέτυχε σαν συγγραφέας, απέκτησε θαυμάστριες και... Του την πέφτουν δηλαδή μικρές, ε? Έτσι φαίνεται. Εμένα ένα πράγμα με απασχολεί. Τι? Είναι σωστό οι νέοι σε ηλικία να πηγαίνουν με μεγάλους? Δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά καμιά φορά το φέρνει έτσι η κατάσταση που... Είναι σωστό. Μου καταλαβαίνεις. Μην είσαι τόσο απόλυτος. Τι είναι σωστό και είναι σωστό? Τι μπορεί να βρει ένας νέος ηλικία σε μια μεγάλη γυναίκα? Έλατε, τι μπορεί να βρει? Αυτό λέω κι εγώ. Αλλά για να πηγαίνουν οι νέοι με τις μεγάλες, κάτι θα βρίσκουν, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αλλά τι? Λέω να πάω να στρώσω το κρεβάτι γιατί είναι αργά. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Μ' αρέσει που κουβεντιάζουμε. Να κουβεντιάσουμε λοιπόν. Ποιος είναι? Έλα βρε άχρηστε. Μάκη μου, ξέρεις τι ώρα είναι, αγόρι μου? Είμαι χάλια. Έχει σχέση με την ώρα αυτό, ε? Τι σχέση να έχει με την ώρα αυτό? Ξέρω, μπορεί να είναι μια ορισμένη ώρα που σε πιάνει, ας πούμε. Σε πιστεύω. Ρε εσύ, είμαι σε απόγνωστο, καταλαβαίνεις? Εγώ να δεις, ρε. Ξέρεις τι διάβαζα τώρα? Άκου να σου πω, να ξέρεις. Τα συνταγματικά δικαιώματα των παντρεμένων, Μάκη μου. Ξέρεις τι λέει εδώ μέσα? Τι λέει, για πες να μάθω. Λέει ότι η εργασία είναι αναφέρετο δικαίωμα της συζύγου, το καταλαβαίνεις? Ποιος άντρας, ποιος κερατάς πήγε το ψήφισε αυτό, ρε, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι ήθελες να ψηφίσει ο άνθρωπος? Να ψηφίσει ότι το δικαίωμα της εργασίας της συζύγου είναι αναφέρετο δικαίωμα του συζύγου. Οπότε και το δικαίωμα θα κατοχυρώναμε και θα ήμασταν όλοι καλυμμένοι, ρε Μάκη. Δεν σε πιστεύω. Είμαι χάλια, ρε, και με έκανες και γέλασε να χαθείς. Γιατί δεν σου κάτσε η τρίτη προσπάθεια με τη μικρή? Ποια τρίτη? Τι, απέτυχες και στην πρώτη πια? Ποια πρώτη, ρε? Η Ρένα. Τι έπαθε η Ρένα? Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Σόπαρε, αυτό είναι πολύ σοβαρό τώρα που μου λες. Δηλαδή, τι απόπειρα, κανονική ή μουσαντένια? Τι μουσαντένια, δε. Δωράγησε ο τείχος. Γιατί δουλεύει το τείχος? Γιατί τον χτύπησε η Ρένα. Γιατί? Για να αυτοκτονήσει, ρε. Δηλαδή, για να αυτοκτονήσει, πήρε φορά και χτύπησε τον τείχο? Ακριβώς. Με τι? Αν ήμουν εκεί, θα στο χτύπαγα το κεφάλι στον τοίχο. Με το κεφάλι της, ρε, το χτύπησε, ρε. Α, με το κεφάλι της κοπάνει στον τοίχο. Ναι. Όχι, τώρα έχω σαφή εικόνα. Η Ρένα ήθελε να αυτοκτονήσει και πήρε φορά και τον κοπάνει στον τοίχο με το κεφάλι της. Τι λέει, ρε, βούρκωσα. Αετώσεις. Έρχομαι, Μάκη μου, μην είναι ήσυχος. Όχι, δεν χρειάζεται να έρθεις. Απλώς σε πήρα τηλέφωνο έτσι να μιλήσω γιατί είμαι χάλια γι' αυτό. Όχι, πουλάκι μου, έρχομαι τώρα δίπλα στο πλευρό σου. Θα πάρω και την Αλίκη μαζί να την ξενυχτήσω, να ταραχτεί, να μην μπορεί να πάει αύριο στη δουλειά. Έρχομαι, έρχομαι, γεια. Αλίκη μου! Αλίκη μου! Κοιμάται σαν μολύ. Αλίκη μου! Αλίκη μου! Αλίκη μου! Τι έγινε, βρε άντρε! Έλα, αγάπη μου, νεστάζω, είμαι πτώμα! Αλίκη, αυτοκτόνησε η Ρένα, Αλίκη μου! Τι έκανε? Αυτοκτόνησε η Ρένα. Τι έγινε, αλήθεια το λες τώρα? Ναι, ο Μάκης με πήρε, τώρα πρέπει να φύγουμε επιγόντως. Χριστέ μου, καλά, πώς έγινε? Δεν ξέρω λεπτομέρειες, Αλίκη μου, δεν ξέρω. Περίμενε, αχ, Παναγία μου. Να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου. Αντρέα! Βγάλε μου ένα μαύρο φουστάνι του τουλάπα. Ναι. Αντρέα! Ναι, μωρό. Η Μπέτη το ξέρει. Δεν ξέρω. Είναι θέμα του Μάκη. Ποιον θέλει κοντά του αυτή τη δύσκολη ώρα, ρε. Μάκη μου, τι ήταν αυτό που μας βρήκε, τι κακό ήταν αυτό που πάθαμε? Γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα, είναι να μας γιατί? Και να μην πει τίποτα σε κανέναν μας, βρε παιδιά, κάποιος να την βοηθήσει. Ήταν τόσο ευαίσθητη, καημένη και το κρύφτηκε. Κάτσε, μισό λεπτό. Γιατί παιδί μου ήταν? Τι να πω, Μάκη μου, είναι. Βέβαια, εμείς που την αγαπάμε τόσο που είμαστε φίλοι της, θα τη θυμόμαστε πάντα, αλλά. Κάτσε, παιδί μου, η Ρένα δεν πέθανε, ζει. Δεν πέθανε? Όχι, βέβαια,
Ποιο. Κάτσε το. Εμένα τώρα γιατί. Κοιτάει εμένα. Γιατί με κοιτά εμένα. Εγώ δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ο Μάικς με πήρε και μου ανακοίνωσε τηλεγραφικά αυτοκτόνηση Ρένα. Δεν μπήκε σε λεπτομέρειες τώρα. Εγώ σου είπα τέτοιο πράγμα. Βεβαίω μου είπε και ταράχτηκα πάρα πολύ, Μάκη. Πού την έχετε τώρα. Στο ψυγείο. Στο. Μάκη! Παιδί μου, στο υπνοδωμάτιο. Πού είναι τώρα και σε με τρελαίνει τώρα. Πάω να τη δω. Να τη δω. Γιατί ξεσπάτε πάνω μου τις ώρες της κρίσεως πάντα. Έλα εδώ. Γιατί ρε Μάκη. Γιατί ρε τάραξε τη γυναίκα έτσι. Γιατί. Εγώ είχα ταραχτεί καταρχήν. Με πήρε τηλέφωνο και στην ταραχή μου πάνω ότι τη είπα αυτοκτόνηση η Ρένα. Ξέχασα να τη πω αυτή τη λεπτομέρεια ότι επιβίωσε τελικά. Είχε ταραχτεί, ε. Πάρα πολύ. Έλα ρε. Έλα. Δεν απέσει το νόμο μου, το έχω δει στα έργα που κλαίνε. Σκάσε ρε Ανδρέα, σταμάτα ρε, σοβαρέψου. Καλά ρε, καλά, ρε. Καλά, ρε. Κλείς την πόρτα. Είσαι καλά. Ποτέ δεν ήμουνα καλύτερα. Βρε τρελή, τρόμαξα. Μου είπε ο Ανδρέας ότι... Το ξέρω, τα άκουσα όλα. Βρε, με συγχωρείς, δεν ήθελα να πληρώσεις την ύφη. Ο Μάκης ήταν ο στόχος μου. Και πολύ καλά του έκανες. Δεν μου λες. Την έκανες την απόπειρα. Καλά, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδάκι μου. Οι άντρες είναι τόσο χαζοί ότι τους λέμε το χάφτουνε. Απορώ πώς μας καταφέρνουν. Ναι, δεν μας καταφέρνουνε πάντα. Σα κουβάλισα και εσάς απόψε, Ανδρέα μου, εδώ πέρα. Σε πειράζει, παγοράκι μου, έλα εδώ, κάτσε κοντά μου. Τέλος πάντων, τώρα νυχτιάτικα και... Η αλήκη αμαρτία, ρε, με την ξεσήκωσα. Δεν σε πειράζει, βραγόρι μου, σου λέω. Τέλος πάντων, ορισμένες φορές είσαι πολύ γλυκός, δεν παγάζει. Μα είμαι φίλος, βραγόρι μου, γι' αυτό. Με συγκινείς λόγω τιμής, με συγκινείς. Ξεσηκωθήκατε και ήρθατε, με συγκινείς. Το έχω αυτό, βραγόρι μου. Μη σε ανησυχεί, είμαι φίλος σου γι' αυτό. Μη σε νοιάσει. Τι να κάνετε τόση ωραία λίγη μέσα, λέει. Άστε τώρα, αυτές θα τα λένε. Τι να λένε, δεν μπορεί να την έχει αναγνωρίσει καθόλου. Ξέρεις. Καθόλου να μην έχει αναγνωρίσει. Βέβαια, αφού είναι χάλια σου, λέει. Βρε Μάκη. Τι είναι. Γιατί είσαι τόσο αθώος, ρε Μάκη. Τι είμαι, λέει. Κουτό, ένα παιδί, ένα αθώο, ένα μοιράκιον, ξέρει. Είσαι πρόβατο επισφαγής στον πάγκο του θηλυκού χασάπη. Ποιου θηλυκού χασάπη, μωρή. Σαλτάρισε επειδή είναι αργά. Μάκη, σύνελθε η γυναίκα έτσι και σε πάρει χαμπάρι ότι είσαι αθώος, θα σε πετσοκόψει, ρε. Πας να κουνηθείς εσύ, σου τραβάει μια απόπειρα αυτοκτονίας, πάει χολή, την έχασα, δύο χολή. Mm. Έτσι και αντέξει την απόπειρα, πάρε μια χρόνια κατάθλιψη να τρελαθείς. Κατάλαβες. Και αν τύχει και αντέξει όλα αυτά, ας πούμε, επειδή έχεις ισχυρογονίδιο για λόγους κληρονομικότητας, όχι επειδή το ήθελες. Ναι, 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 σωστά. Τότε τι γίνεται, τότε παθαίνει μια υστέρια και σε τελειώνει. Μάλιστα. Την παθαίνει ή κάνει ότι την παθαίνει. Όχι, την υστέρια την παθαίνει γιατί είναι στη φύση της. Γι' αυτό και προκύπτει ξαφνικά άνευ λόγου και αιτίας. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα τι θέλεις να μου πεις, ότι η απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε η Ρένα μπορεί να ήταν εικονική. Κουτό. Εικονική είναι μια απόπειρα η οποία προγραμματίζεται για να αποτύχει. Μάλιστα. Εδώ δεν έχουμε καν απόπειρα, έχουμε. Πήρε ένα ξάπλο στο κρεβάτι, έβαλε την Κωνσταντίνα να πάρει τηλέφωνο ότι η μαμά παραλίγο να τεινάξει τα πέταλα. Αυτό έχουμε. Καλά, η Ρένα είχε λόγους να το κάνει αυτό. Αλλά η κόρη μου γιατί να το κάνει. Γιατί η κόρη σου είναι κόρη της Ρένας. Και εγώ είμαι πατέρας της Ρένας. Ναι, εσύ είσαι πατέρας, αλλά εσύ έχεις και μια γκόμενα που της κόρης σου δεν της είναι τίποτα της. Άλλο αυτό. Μπράβο, θεία Ανδρέα. Ωραίες ιδέες βάζεις στον μπαμπά. Είδες που λέγαμε, ήρθε στην κατάλληλη στιγμή μόλις ανέλυε στο Μάκι εδώ ότι η μάνα για το παιδί θα παραμείνει η ΕΣΑΗ μάνα. Και ότι η γκόμενα για το παιδί δεν είναι τίποτα. Ακριβώς έτσι, αυτό του έλεγα τώρα. Μάκη, άνοιξε τα μάτια σου να δεις την αλήθεια. Που είναι πια. Κοίτα, Κωνσταντίνα, μωράκι μου, υπάρχουν πολλές αλήθειες. Η αλήθεια του μπαμπά, η αλήθεια της μαμάς, η αλήθεια η δική μου, έτσι δεν είναι. Έβγε έτσι ακριβώς. Τότε εσύ γιατί ανακατέβεσαι. Να σου πω, γιατί υπάρχει η αλήθεια του θείου Ανδρέα. Την οποία να τη βράσουμε. Κωνσταντίνα, σε παρακαλώ, έλα εδώ πέρα. Έλα. Άσε μας κι εσύ. Ούτε μια αυτοκτονία δεν μπορεί να απολαύσει κανείς αυτό το σπίτι. Τι είσαστε εσείς, ρε. Δεν σου μιλάει ο σπόρος, βλέπεις. Τι σπόρος, ρε, ολόκληρη γυναίκα, ρε, είναι η Κωνσταντίνα, σπόρος είναι. Ρε, Μάκη, φουκαρά μου, σε λέω και σε λυπάμαι, ρε, εσύ. Δύο τέτοιες εδώ μέσα, μία την κόμενα εκτός έδρας. Εσύ κινδυνεύεις από καραμπινά τη γυναικοπληξία, ρε, μπαγάσα. Εσύ είχες περισσότερες, ρε, χαμένε. Άλλο εγώ, ρε, πουλάκι μου, άλλο τα μάτια του Αϊτού και άλλα της Κουκουβάγιας, άλλο ακάλυπτος και άλλο. Εντάξει, καλύτερα είμαι. Καλύτερα, ε. Για πες μου, Αλίκη μου, σε παρακαλώ, κάτσε, πες μου, πώς την είδες εσύ. Έχει επαφή με το περιβάλλον, είναι καλά, πώς είναι, για πες μου, σε αναγνώρισε. Δεν μου φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Α, δεν σου φάνηκε, ε. Όχι, α. Εκτός... Εκτός τι. Μίλα, βρε παιδί μου, τι, εκτός τι. Νομίζω. Τι νομίζεις. Ανδρέα, σε παρακαλώ, πες της να μιλήσεις εσύ που την ξέρεις, παιδί μου. Πες της να μιλήσεις, τι νομίζει. Τι νομίζεις, Αλίκη πουλάκι μου. Λοιπόν, η Ρένα. Ναι, μα τι παθαίνει, διαλείψεις παθαίνει. Όχι, ρε, προσπαθώ να δώσει ένα δραματικό ρυθμό στη συζήτηση. Κάνει λίγη υπομονή, ρε. Yeah. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Με ποιο πράγμα δεν έχει τελειώσει. Κατάλαβα. Δεν ξέρω.
Αυτή την εντύπωση μου έδωσε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ναι, αλλά με τι όμως, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Έλα, Αντρέα, σήκω, πάμε εμείς. Δεν θα μείνουμε να ξανυχτήσουμε με τη φίλη μας τη Ρένα. Έλα τώρα, σήκω να φύγουμε. Καλά, έχω δουλειά αύριο. Κάτσε, βρε παιδί μου, Αλίκη, κάτσε. Ρίχνει μια βόμβα και σκόζει και φεύγει. Ρε, σου είπε η γυναίκα μου, δεν ξέρει. Τελείων τώρα. Κάτσε, τι θα πει, δεν ξέρει δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω γαμό το κερατό μου. Το είπαμε, κύριε Μάκη. Κάτσε, βρε παιδί μου, έχουμε τις ενοχές μας τώρα να μας δημιουργήσετε και ανασφάλειες. Αντρέα. Έλα. Άρρωστη γυναίκα, κάνε καμιά δουλειά.